Στο χώρο τέχνης 92 Art παρουσιάζεται η stand-up comedy «Φόρα Πατρίδα». Πρωταγωνιστούν ο Νίκος Πυροκάκος, η Γιώτα Καλίνη, η Καλυψό Σιλελόγλου, ο Σπύρος Παζιώτης, η Ελπίδα Μιναδάκη και η Δέσποινα Παραβάλου. Η επιμέλεια κειμένων ανήκει στην Ελπίδα Μιναδάκη. Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή στις 9 η ώρα. Έχουμε ταξιδρόμους και του λέω εντάξει, ναι, αλλά έχει ένα τέτοιο. Και πάντα έχει δίκιο. Πάντα έχει επιχειρήματα ως άνθρωπος, ναι. Όπως τότε που είχε έρθει η Τιτίκα, εξαδέλφη του, το χωριό μου. Θα γίνω γιόγκερ, λέει η Τιτίκα. Λέω τι γιόγκερ θα γίνεις. Γιόγκερ, λέει πάρα πολύ τη μόδα. Και μπαίνουμε στο σπίτι, τη φιλοξενούσα τότε. Και βλέπω την Τίκα πάνω στο ξαδερφό τη, κι άντρα μου. Τι κάνεις, μωρή Τίκα, εκεί πάνω, μωρή άρρωστη. Καλή κάνω σκίσου του ξαδερφούλια μου. Αν δεν ξεκινήσω την οικογένεια, πού θα πάμε. Δίκιο είχε. Γεια σου, Ελπίδα. Έχουμε κοντά μας την Ελπίδα Μιναδάκη. Γεια σου, Χριστίνα. Πες μας, ποιο είναι το δικό σου κομμάτι συμμετοχής στην παράσταση. Από όσο ξέρω, έχεις κάνει επιμέλεια σίγουρα, έτσι. Ναι, έχω κάνει επιμέλεια και έχω συμμετάσχει με το γράψιμο κάποιων κειμένων και παίζω κι εγώ ένα ρόλο. Πώς το αποφάσισες αυτό, Ελπίδα? Εντάξει, επειδή γενικά κάνουμε πλάκα μεταξύ μας, είπαμε να κάνουμε πλάκα. Να κάνουν και άλλοι πλάκα μαζί μας. Να μην κάνουμε μόνο εμείς με τους άλλους, να κάνουν και αυτοί μαζί μας. Ξεκινήσατε σαν φίλοι ή γίνατε φίλοι στην πορεία? Νομίζω ότι γνωριζόμασταν κάποιοι, αλλά κάποιοι άλλοι γνωριστήκαμε στην πορεία. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ομάδα, γιατί υπάρχει ίδιο mentality και πιστεύω στην πορεία θα μας βγει ακόμη περισσότερο. Σειρά σου. Δεν στο άρπαξε, πρέπει να στο άρπαξω καλύτερα. Λοιπόν, Δέσποινα, πες μας και εσύ κάτι. Γιατί έκανες stand-up comedy? Τι είναι αυτό που σε προκάλεσε να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω, ειλικρινά απορώ. Εμένα με ρώτησες? Εσύ ρώτησες εμένα, βασικά. Ναι, το ξέχασα αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις, εφόσον μου έδωσες αυτή την ευκαιρία, είπα να αναπτύξω λίγο το ταλέντο μου. Το έχεις μετανιώσει? Όχι. Ευχαριστώ. Και επειδή μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά, Νίκο, πες μας, τι σαμπουάν χρησιμοποιείς? Τίποτα. Βασικά ήθελα να πω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πες μας λίγο, Νίκο. Είναι η πρώτη φορά που κάνεις stand-up? Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω. Να είσαι καλά. Εσύ τώρα θα πρέπει να πεις εκεί. Λοιπόν, ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνεις stand-up comedy και πρέπει να κάνω ερώτηση στο Σπύρο. Κάνε ναι. Φάσα. Πώς νιώθεις για όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες το βήμα να απαντήσω πάνω σε αυτό. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Είμαι ο εχθρός της Ελπίδας Μιναδάκη, διότι κάνει επιμέλεια κειμένων και εγώ δεν έχω κείμενα. Λέω τη μαλακία μου, κατέβει στο μυαλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μείνω φίλοι μας όλοι. Δεν είναι. Και εδώ. Ναι, ναι, μας βγαίνει προς τα έξω, μας βγαίνει. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ρωτήσω τη φίλη μου την Σιλελόγλου, την Καλυψό. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς σου φαίνονται τα κείμενά μου? Συγγνώμη. Πώς σου φαίνομαι εγώ? Άψογος. Καταπληκτικός, λιτός, πάνω απ' όλα. Και απέριτος. Και απέριτος και σύντομος. Πολύ! 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 Όχι σε όλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γενικά, στο κομμάτι σου, πάντως, πολύ καλός. Μπράβο. Για να σου παρευθούμε κιόλας. Για πες μου, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να ετοιμάσετε να ετοιμαστεί όλο αυτό που γίνεται σήμερα? Δηλαδή, πόσες πρόβες γίνανε, τι πλάκα υπάρχει από πίσω και όλα αυτά? Θα σου πω. 5 πρόβες. Ωραίο. Οι οποίες τι ήτανε? Να καταλήξουμε στη σειρά. Άμα μάθετε τα κείμενα, Ελπίδα, θα βάλουμε και τη σειρά. Και όποιος τα μάθε πρώτος, μπήκε στη σειρά. Καταλαβες, γι' αυτό παίζω πρώτη. Γι' αυτό βγαίνει τελευταία. Γιατί τα μάθα πρώτη. Ναι. Έχω 2 μέρες που βγήκα από την αποτοξίνωση και δεν έχω που να μην... Εντάξει, και εγώ έχω βγει από μια σχέση που με έχει κάνει αλκοολική, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Συνεχίζω να πίνω χωρίς, δηλαδή, να ανησυχώ. Εντάξει, μα σε αυτό πληρώνεσαι με την ώρα, έτσι. Περνάνε τα λεπτά, πέφτουν τα λεπτά. Με παίρνει ο άλλος, λέω εγώ. Παρακαλώ. Γιατί είχα και πάρα πολλούς ρόλους εκεί. Μέχρι και άντρα με βάλα να κάνω. Δεν μπορώ εγώ. Ονομάζομαι Σπύρος Παζιώτης. Σε αυτό το πρόβλημα υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Σε αυτό το θέμα. Όλοι οι καλλιτέχνες κόβουν το επίθετό τους για να το κάνουν καλλιτεχνικό, έτσι να είναι λίγο πιο φιγουρατζίδικο. Εγώ είμαι καταδικασμένος. Αν κόψω το μισό μου επίθετο, γίνομαι Σπύρος Πάζιος. Σκυλάς. Πά τα μπέλα. Αν κόψω το δεύτερο μισό και κρατήσω Σπύρος Γιώτης, πάει σε κρέμα ζαχαροπλαστικής. Πά τα μπέλα. Η μόνη που ενθουσιάζεται όταν με βλέπει ντυμένο έτσι τελικά είναι η μάνα μου. Παιδί μου, μου λέει ίδιος είσαι. Βρες και εσύ μία σαν τη Σεχραζάτ και τον έφαγε στον τύπο. Εκεί καταλήγει πάντα η μάνα μου. Εγώ ψάχνω για ρόλους και αυτή για νύφη.
Πια να με πάρει με ένα ρε μάνα. Είμαι εντυμένο Σουλεϊμάν για λατζή και βγαίνω τσάμπα στη σκηνή. Πόσο ελκυστικό είναι αυτό για μια Ελληνίδα νύφη. Οι πιο πολλέ το φέρνουν πλούσιο, όμορφο και να μοιάζει στο ρουπά. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Τούλη, ευαισθητούλη, αλλά κρατάει σημειώσει. Λέω. Έλα, μωρέ, και τι έγινε. Στο κάτω-κάτω δεν αξίζω κι εγώ ένα μικρό στήσιμο. Βέβαια. Βασιλιά είναι. Αντί να το προσκυνήσετε, του ταχώνετε κιόλα, ντροπή. Παρθένος. Χίλια συγγνώμη, το ξέρω είναι απαράδεκτο, αλλά έπλεξα σε ένα ποτηλιάρισμα. Αύριο το πρωί κιόλα θα πάω στο Δήμο και θα κάνω μήνυση στον Δήμαρχο. Θα το ψάξει αντελεχώ το ζήτημα.